Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, που δίνει τη δική του μάχη για την ακρίβεια. Κύριε πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Φιλιππακόπουλο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Έβλεπα εχθές, δεν ξέρω, θα την έχετε δει προφανώς τις απαντήσεις που έδωσαν οι πολίτες στην δημοσκόπηση GPO που παρουσιάστηκε στο Star για το θέμα της ακρίβειας. Μπορούμε να τη δούμε και τώρα. Για το ποσοστό δηλαδή της ανταπόκρισης των μέτρων της κυβέρνησης στους πολίτες, κοιτάξτε, 65,7% θεωρούν την αρνητικά τα μέτρα για την ακρίβεια. Και δεν έχουν άδικο. Δεν έχουν άδικο, αλλά... Να πούμε, κύριε... Και επίσης να προσθέσω και κάτι, ότι στο διήμερο της Θεσσαλονίκης, για την ακρίβεια, δεν ακούσαμε τίποτα. Έτσι ακριβώς, αυτό θα έλεγα. Α. Στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, στις εξαγγελίες του κυρίου Πρωθυπουργού, ούτε ένα μέτρο δεν ακούστηκε για την ακρίβεια. Θα έλεγα το παραμικρό δεν ακούστηκε για την ακρίβεια. Υπάρχει βέβαια ο αντίλογος ότι όσα ανακοινώθηκαν για αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και παροχές τέτοιου είδους ήταν για την ακρίβεια. Τον αντίλογο σας λέω, που λένε. Ναι. Και πολύ καλά κάνετε. Αυτό το οποίο όμως έχουμε να πούμε εμείς είναι ότι όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή του σκληρά εργαζόμενου, δεν ακούσαμε τίποτα. Εκείνο το οποίο ακούσαμε είναι ότι ενδεχομένως τον Απρίλιο του 2025 θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός και το 2027 θα φτάσει ο κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ και ο μέσος μηνιαίος μισθός θα φτάσει στα 1500. Κύριε Φιλιππακόπουλε, επειδή έχουμε τα στοιχεία, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, σαν και σε, να σας πω το εξής. Το 2014 ο μέσος μηνιαίος μισθός του Έλληνα ήταν 1417 ευρώ. Σήμερα που μιλάμε το 2024... Σε 10 χρόνια δηλαδή. Είναι λιγότερο από 1400, μάλιστα. Είναι λιγότερο από 1400 ευρώ, είναι 1399. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν για τι πράγμα μιλάμε. Ένα, δύο. Να σας πω ότι στην περίοδο αυτή, 2014-2024, ο μέσος μηνιαίος, γιατί με αυτόν συγκρινόμαστε, η Βουλγαρία είχε 361,5 ευρώ μηνιαίο μισθό το 2014 και σήμερα έχει 1164,5. Για να καταλάβετε, δηλαδή, εμάς ο μισθός έχει μειωθεί από το 2014 κατάτι και στη Βουλγαρία έχει αυξηθεί κατά 3,2 φορές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή η πραγματικότητα. Και να πούμε ότι η αγοραστική δύναμη του μισθού μας σήμερα που μιλάμε για την τελευταία τριετία έχει μειωθεί κατά 9%. Δηλαδή αυτά τα οποία παίρνουμε σήμερα σε σχέση με πριν από 3 χρόνια είναι λιγότερα τα προϊόντα και τα είδη πρώτης ανάγκης που ψωνίζουμε σε σχέση με αυτά που ψωνίζαμε πριν από 3 χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εξάλλου τόσο η Eurostat, όσο και η Financial Times, όσο και όλες οι δημοσκοπήσεις, οι έρευνες οι οποίες έχουν γίνει κατά καιρούς και αυτές που είδαν και το φως της δημοσιότητας και χτες, αυτό το οποίο μας λένε είναι ότι έχουμε αγοραστική δύναμη, βρισκόμαστε στην πρώτη τελευταία τάξη, είμαστε οι φτωχότεροι της Ευρώπης και η Βουλγαρία πέρσι είχε αγοραστική δύναμη 62 και εμείς 64 με βάση τις 100 μονάδες. Θα μας περάσει όπως πάει, θα μας περάσει. Πέρσι εμείς είχαμε 67 και φέτος πάλι έχουμε 67. Βλέπετε ότι και η Βουλγαρία σιγά σιγά ανεβαίνει. Ακριβώς. Αν θα πάρουμε τα στοιχεία 2012-2024, υπάρχει μία άνοδο της Βουλγαρίας, μία σύγκληση με την Ελλάδα θα έλεγα. Εμείς από την μεριά τη δική μας υπάρχει απόκληση σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Και αφού σας πω και για την άλλη τη μέτρηση την οποία έγινε, που την έκαναν οι Financial Times, μας δείχνουν ότι είμαστε οι φτωχότεροι στην Ευρώπη και οι Αθηναίοι ανάμεσα σε 27 πρωτεύουσες των χωρών κρατών της Ευρωζώνης, ότι έχουμε το 39% είναι μόνο ικανοποιημένο από το μέσο μισθό. Όταν είμαστε τελευταίοι, με άλλα λόγια, όταν υπάρχουν οι υπόλοιποι 27 πρωτεύουσες ανάμεσά τους και η Βουλγαρία, που είναι πολύ πιο υψηλότερα από εμάς. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, εάν πάμε στον πληθωρισμό, κύριε Φιλιππακόπουλε, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας στις 10 του μήνα από τα στοιχεία της Ελστάτ, γιατί έχει γίνει πάρα πολύ λόγος η αλήθεια, είναι λέγοντάς μας ότι για 4ο μήνα οι τιμές όχι σταθεροποιήθηκαν, υποχώρησαν. Αυτό το μήνα μας είπαν 1,08%, το προηγούμενο μήνα μας είπαν 1,52%, το προηγούμενο μήνα μας είπαν 1,97%. Όμως εδώ έρχεται να τους διαψεύσει, όχι εμείς, η ίδια η Ελστάτ και η Eurostat, όπου τα στοιχεία της Ελστάτ τι μας λένε,
τον Ιούνιο ο πληθωρισμός τροφίμων και μη αλκοολούχων του ΟΔΗ της Δημόν Καταναλωτή ήταν στο 2,1, τον Ιούλιο στο 2,4, τον Αύγουστο, που αυτά είναι τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν, στο 2,8. Το ίδιο συμβαίνει και με τον γενικό πληθωρισμό. Αφού σας πω ότι στα κρέατα είμαστε αυτό τον μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο Αύγουστο 1,4. Στα δημητριακά 11,2. Στο ελαιόλαδο 49,1. Στα ψάρια τα νοπά 11,3. Στα φρούτα αναψυκτικά χυμούς 6,9. Στα είδη έδρης και υπόδησης που όπως γνωρίζετε πολύ καλά μέχρι 31 Αυγούστου υπήρχαν οι εκπτώσεις. Ναι. Παρόλα αυτά λοιπόν σε σχέση με πέρσι είμαστε ακριβότεροι κατά 6,2%. Στον ηλεκτρισμό αγγίζουμε το 10%, 9,7%. Στο φυσικό αέριο 28%. Στις μεταφορές, αεροπλάνα κτλ. Στο 27,3%. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι που βλέπουν ότι έχουν μειωθεί τα τρόφιμα, αφού σας θυμίσω εδώ πέρα και θυμίσω και στους τηλεθεατές μας, κύριε Φιλιππακόπουλε, ότι ο ΙΕΛΚΑ, δηλαδή το Ινστιτούτο Λιανικού Εμπορίου και έρευνα και γενικού εμπορίου της αγοράς, είναι ένα όργανο το οποίο δημιουργήθηκε, ένα Ινστιτούτο το οποίο δημιουργήθηκε από τις επιχειρήσεις, από τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Όπου τα στοιχεία τα οποία αντλεί, τα αντλεί από τις ίδιες αλυσίδες. Οπότε αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν μπορεί να είναι η πραγματικότητα σε σχέση με αυτό το οποίο ζει και βιώνει ο κάθε καταναλωτής καθημερινά, επισκεπτόμενος τις αλυσίδες, τα καταστήματα γενικής πώλησης και τα σούπερ μάρκετ. Αυτό το οποίο έχουμε, μία σύγκριση η οποία έχουμε κάνει για το τελευταίο μήνα, είναι σε περίπου μία σειρά προϊόντων, 40 προϊόντα, 45 για την ακρίβεια, έχουμε δει διαφορές στις τιμές, κύριε Φιλιππακόπουλε, που αγγίζουν και το 40% μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα. Σε ένα μήνα, μέσα σε ένα μήνα, μόλις ένα μήνα, κύριε Πρόεδρε. Μάλιστα. Λιγότερο από ένα. Λιγότερο. Αυτά είναι τιμές στην πραγματική αγορά, επισκεπτόμενη καθημερινά. Στο ράφι, κύριε Πρόεδρε, στο ράφι, τιμές στο ράφι, αυτές που έχετε δει. Ακριβώς. Και βέβαια έχουμε τον αντίλογο της δικαιολογίας, ότι λόγω της ακαρπίας, λόγω της μικροκαρπίας, λόγω της λειψιδρίας, λόγω της ανοβρίας, γι' αυτό το λόγο αυξάνεται και αυτό το οποίο μας έχουν, αν θέλετε, ανακοινώσει, είναι ότι το φθινόπωρο και το χειμώνα οι καταναλωτές θα αγοράσουν ακόμα πολύ ακριβότερα τόσο τα φρούτα όσο και τα λαχανικά. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ραφτόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλή.